υποτίθεται υποστηρίζουν ότι ο Μεταξάς μάζεψε 1,5 εκατομμύριο περίπου νέους για να στελεχώσει το καθεστώς του. Η ΕΟΝ ήταν η βάση, η πολιτική, ή τουλάχιστον ο Μεταξάς επιθυμούσε να είναι, που δεν είχε. Δεν είχε πολιτικό αίρισμα ο Μεταξάς, ούτε είχε τους δυνατούς μηχανισμούς που είχαν ηγέτες πριν από αυτόν, όπως ο Βενιζέλος, όπως ο Κωνσταντίνος. Στερεί του λοιπόν. Και είχε ένα πάθος, τα λέγαμε, για τα παιδιά αυτά, τα οποία ονόμαζε τα χρυσά μου παιδιά, τα αγαπημένα μου παιδιά, τα πολύτιμα παιδιά. Ήταν όλη τους η ζωή. Κάθε Τετάρτη μας κάναν τα μαθήματα της νεολαίας. Δηλαδή, φοράγαμε τη στολή και πηγαίναμε στο σχολείο, κάναμε παρελάσεις κλπ. Αλλά μερικοί από εμάς εκφωνούσαν λόγους πατριωτικούς κλπ. Εμένα λοιπόν ο κύριος Βαρελάς, θυμάμαι, το καθηγητής των χημίας που ήταν υπεύθυνος της ιδεολογικής δουλειάς στην νεολαία, μου λέει: Θεοδωράκη, αύριο θα μας μιλήσεις εσύ για τον κομμουνισμό. Τα κόμματα είχα ακούσει λέξη κομμουνισμό. Λέω: δηλαδή λέει εναντίον του κομμουνισμού, φυσικά. Εναντίον του κομμουνισμού. Όταν πηγαίνανε λοιπόν στο σπίτι, ρωτούσα τα παιδιά, κανείς δεν ήξερε. Δεν είχε ανοίξει, δεν είχε. Λέω: θα πάω να ρωτήσω τον πατέρα μου να μάθω τι είναι αυτό το πράγμα. Κομμουνισμός. Ο πατέρας μου έλπε, είχε πάει περιοδία. Και ήταν η μάνα μου, η οποία τηγάνιζε ψάρια. Και εκεί πάνω από το τηγάνι, λέω: μαμά, λέω, θα μιλήσω αύριο για τον κομμουνισμό. Εναντίον του κομμουνισμού. Τι είναι ο κομμουνισμός. Μου λέει: παιδί μου, είναι κάτι πολύ κακό, λέει. Δύο από τις νεαρές τότε φαλακίτισες, η κυρία Αντιγόνη Βριώνη και η κυρία Ελένη Φραϊκέ Παπαδήμου, θυμούνται την περίοδο της ΕΟΝ. Μάθαμε ότι κάποιος ενδιαφέρεται για την νεολαία. Και πραγματικά νιώσαμε κάτι τι διαφορετικό, ότι κάποιος μας έδινε σημασία. Και αυτή η δύναμη ήταν, όπως είπα πιο μπροστά, από τα ιδανικά που μας έβαζε σιγά σιγά μέσα μας, ότι ναι, είμαστε το μέλλον της Ελλάδος. Με τις μεθόδους της βίας και της υποχρεωτικότητας που αναπτύχθηκε, αναδείχνονταν από εκεί κάποια στελέχη, τα οποία υποτίθεται ότι βαστούσαν όλο αυτό τον μηχανισμό της νεολαίας και της ΕΟΝ. Η εγγραφή στις ομάδες της νεολαίας δεν ήταν υποχρεωτική. Είχα αδελφή μικρή στο δημοτικό σχολείο, την οποία δεν υποχρέωσε κανείς να γραφτεί. Δεν ήθελε να γραφτεί και δεν γράφτηκε. Ο αδελφός μου ήταν στα νομικά, ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα. Επήγε μια μέρα στη ΔΑΣ, τσακώθηκε με κάποιον, διαφωνήσανε δηλαδή, και λέει: εγώ δεν γράφομαι. Δεν τον κυνήγησε ποτέ κανένας. Δεν μας υποχρέωσαν. Δημιούργησε μια ομάδα, την νεολαία. Πήγαμε και εμείς στην νεολαία. Μας άρεσε. Είδαμε κάτι από τον πατέρα μας, από τη μάνα μας, από το σπίτι μας, το οποίο μας έδινε την ιδέα της θρησκείας, της οικογένειας, της πατρίδας. Και αυτό μας έδωσε δύναμη, μας έδωσε αέρα, γίνηκαμε μεγάλοι, πήραμε ωραίο ενδιαφέρον. Όμως προτεραιότητα του Μεταξά ήταν η συντριβή του κομμουνιστικού κινήματος. Κατά τη μεταξική περίοδο έγιναν μασικές συλλήψεις τελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος. Περίπου 2.000 κομμουνιστές εξορίστηκαν στον Αϊστράτη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Οι συλλήψεις έφτασαν περίπου τις 100.000. Οι περισσότεροι πέρασαν από την ασφάλεια, που ασφάλεια σήμαινε φοβερά βασανιστήρια. Υπήρχε αστυνομία. Και μην γελιόμαστε, μιλάμε για μια δικτατορία. Δεν μιλάμε για μια ελεύθερη δημοκρατία και μιλάμε για μια χώρα στην οποία έρχεται ο πόλεμος. Ο Σπύρος Μήλας θυμάται τα βασανιστήρια που υπέστη ως αριστερός συνδικαλιστής στην ασφάλεια της Αθήνας πριν εξοριστεί. Δεν νιώσα και το φασισμό, θα πει. Να σου πω, μέσα από τα βασανιστήρια που μου κάνανε, με ξεβρακώσανε, μου βάλανε ένα μπουκάλι κάτω και με καθίσανε. Βασανιστήριο Πενικελίνης εδώ, μου άλλα την καρδιά. Αυτό λέει θα λυγίσεις και θα κάνεις, μου λέει. Είμαστε κανένα λάστιχο, τότε να είναι εδώ και είχαν έναν ψευτό γιατρό, αν ήταν και γιατρός ή βασανιστής. Και εκεί ήταν καρδιά, μόλις έδιε καρδιά, ότι θα μάθει, έλυνε τώρα και μαύριζε και πόναγε. Και ούτε κατηγορούσουν σε τίποτα, ήταν αυτά να κάνεις τη δήλωση, όλα σβήνανε.
Ο πιο αμήλικτος διώκτης των κομμουνιστών αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, υφυπουργός ασφαλείας, ο οποίος συνέλαβε και τον Ζαχαριάδη. Οι φάκελοι συνάντησαν τον ανιψιό του Μανιαδάκη, τον κύριο Θόδωρο Λιμπερίου. Η σύλληψη του Ζαχαριάδη ήταν μεγάλο πλήγμα για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Προχωράει ο Μανιαδάκης στην αναδιοργάνωση της αστυνομίας, στην αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν από πράκτορες που ήταν μέσα στη τάξη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είχε τόσες πληροφορίες ο Μανιαδάκης με τις σχέσεις του που είχε με τους κομμουνιστάς, που δεν καταλαβαίνω γιατί θα έκανε βασανιστήρια. Ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα για το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν η υπογραφή της δήλωσης μετάνοιας. Η τεχνική αυτή που έπιασε κιόλας τον τόπο του Μανιαδάκη ήταν από τις πιο έξυπνες, αν θέλεις, η οποία έφερε την καχυποψία ανάμεσα στα μέλη τα στελέχη του κόμματος. Βλέποντας το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να πλησιάζει, ο Μεταξάς έδωσε πολλά χρήματα στο στρατό. Πρώτα απ' όλα έγινε η λεγόμενη μετέπειτα και γνωστή ως γραμμή Μεταξά. Έγιναν δηλαδή τα οχυρά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Οι περισσότεροι από εμάς ξέρουμε το οχυρό Ρούπελ. Ίσως να μην ξέρουμε πολύ εξ ημών ότι υπήρχαν 21 τέτοια οχυρά σαν το Ρούπελ. Το καθένα είχε το όνομά του και κάλυπταν 500 χιλιόμετρα μήκος. Ο πόλεμος ήρθε μαλακά, δεν ήρθε κάτι... ήδη πρέπει να σας πω ότι το κράτος, μεταξύ σας κλπ, μας προετοίμαζε για κάτι τέτοιο. Η Ιταλία μας απειλούσε. Όταν βομβάρδισε το Έλλη, 15 Αυγούστου 1940, εκεί είμαστε προετοιμασμένοι πια. Ήμουν τότε στην νεολαία της ΕΟΝ και μάλιστα τότε ορισμένα παιδιά από εμάς, όσοι θέλουν να πάμε εθελοντές, πηγαίναμε στα βουνά της Αρκαδίας όπου μας έκαναν ασκήσει όπλα. Ήμουν τότε 15 χρονών. Γιατί μας συνδύουν τα όπλα? Μας προετοίμαζαν για κάποια πολεμική σύραξη που θα έρχονταν. Στο κοινωνικό τομέα, ο Μεταξάς ίδρυσε το ΙΚΑ, έφερε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, βοήθησε οικονομικά τους αγρότες, επέβαλε το 8ωρο και το 6ήμερο στην εργασία. Προκαλώντας αντιδράσεις, υποστήριξε τη δημοτική γλώσσα και ανέθεσε στο Τριανταφυλλίδη να γράψει την πρώτη γραμματική της δημοτικής γλώσσας. Παράλληλα με τις γιορτές της ΕΟΝ και του Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού, επί ημερών του αναβίωσε η αρχαία τραγωδία και ξεκίνησαν οι παραστάσεις στα αρχαία θέατρα. Ίδρυσε τη λυρική σκηνή και αναβίωσε το Εθνικό Θέατρο. Ο Γιάννης Μπαστιάς είναι γιος του Κωστή Μπαστιά, ενός από τους πλέον έμπιστους συμβούλους του Μεταξά στα πολιτιστικά. Όταν ο πατέρας του έγινε διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, ζήτησε απόλυτη ελευθερία από το Μεταξά. Κάποια στιγμή του λέει ο Μεταξάς, μα τι θες Κωστή, να γεμίσει το θέατρο κομμουνιστές? Και του απαντάει ο Μπαστιάς, όχι πρόεδρε, θέλω να γεμίσει το θέατρο καλλιτέχνες. Τελικά καταλαβαίνει ο Μεταξάς ότι αν δεχτεί, αφήνει μια ανοιχτή πόρτα σε ένα τομέα, σε ένα χώρο της δικτατορίας που θα μπορούσαν να δουλεύουν άνετα όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι υπό άλλα συνθήκες θα βρισκόντουσαν σε κάποιο νησί εξόριστη. Ο ίδιος ο Μπαστιάς παρέχει μία ερμηνεία για τη φιλελεύθερη στάση που κράτησε ο Μεταξάς στις τέχνες. Το κράτος, η δικτατορία, χρησιμοποιούσε το αστικό θέατρο ως η βιτρίνα του κράτους. Δηλαδή, όταν ερχόταν ένας σημαντικός καλεσμένος, ήρθε ο Τζενάλ Μπαγιάρ, πρωθυπουργός της Τουρκίας. Τι κάνανε, πώς θα τον δεξιωθούν? Τον πάνε και τον δείχνουν μια παράσταση στο Εθνικό Θέατρο και ανεβαίνουν σε φωγιά και έχουν ένα δείπνο. Ήταν σε αυτό το Εθνικό Θέατρο όπου ξεκίνησαν οι δραματικές ώρες τον Οκτώβριο του 1940. Πρωταγωνιστής και τραγική φιγούρα των ημερών εκείνων αναδείχθηκε ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα που παρέδωσε το τελεσίγραφο στο Μεταξά. Συναντήσαμε στην Ιταλία τον εγγονό του Ιταλού πρέσβη που έχει το ίδιο όνομα με τον παππού του, τον Εμμανουέλε Γκράτσι. Ο εγγονός μένει στο σπίτι του παππού της στη Φλωρεντία, το Παλάτσο Περούτσιο. Από μία σύμπτωση της ιστορίας, το Παλάτσο βρίσκεται στην Οδό των Ελλήνων, γιατί εδώ έζησε το 15ο αιώνα για 6 μήνες ο Ιωάννης Παλαιολόγος, προσκεκλημένος μιας εκκλησιαστικής συνόδου. Ο Εμμανουέλε Γκράτσι βρέθηκε στην Ελλάδα χωρίς να το θέλει. Η Ελλάδα ήταν